Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Προς το παρόν φαίνεται να αντιδρά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μιλάμε για τη νέα αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθοριστική θεωρείται η επίσκεψη του κ. Πομπέο στην Αθήνα στις αρχές του Οκτώβρη, τις επόμενες μέρες, για να συνεχιστεί αυτός ο στρατηγικός διάλογος των δύο χωρών. Πρόκειται για μια συμφωνία που περιλαμβάνει στρατιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, συνέχιση της λειτουργίας της βάσης της Σούδας και επέκταση των εγκαταστάσεων, εγκατάσταση βάσης εκπαίδευση ελικοπτέρων στην κεντρική Ελλάδα, χρήση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο. Κύριε Νικολάου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είπαμε ότι προς το παρόν, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντίδραση και από άλλο κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιδρά και ετοιμάζει και κινητοποίησεις για αυτό το ζήτημα. Βέβαια, τώρα αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Αν δείτε και το πλαίσιο της αντιπαράθεσης, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει φτιαχτεί από φιλοφρονήσεις από τον έναν στον άλλον. Έτσι ξεκίνησε. Φιλοφρονήσεις από το. Μιλάω από τη Νέα Υόρκη, από τον Κυριακό Μητσοτάκη, στον προηγούμενο Πρωθυπουργό, για το πόσο καλά άνοιξε το δρόμο για να έρθει τώρα η δική του κυβέρνηση να προωθήσει την νέα συμφωνία. Ανταπάντηση από τον κύριο Τσίπρα για τα θετικά λόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το πόσο καλά έκανε τη δουλειά των Αμερικανών του ΝΑΤΟ όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Εξάλλου, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν με την πορεία που χαράζει η χώρα μας μέσα σε έναν επικίνδυνο δρόμο που μπλέκει όλο και περισσότερο τον ελληνικό λαό σε ένα κουβάρι αντιθέσεων που είναι δύσκολο να βγει κανείς. Πάντως, κύριε Νικολάου, υπάρχει άποψη που λέει, εκφράστηκε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ότι ουσιαστικά η ενίσχυση των δεσμών σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή και Ελλάδος, ωφελεί τη χώρα μας, διότι είπε συγκεκριμένα ότι όποιος απειλεί στο συμφέρον της Ελλάδας, ταυτόχρονα θίγει και το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει μία λογική αυτό το επιχείρημα, έτσι? Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να διαβάσει αυτό το επιχείρημα για να δει ότι έχει λογική. Εάν συνυπολογίσει τα εξής, πρώτον, αυτή τη στιγμή που ο Υπουργός κάνει αυτή τη δήλωση, πρέπει να δούμε ποιος είναι βασικά εκείνος ο οποίος θίγει τα ελληνικά συμφέροντα, ας πούμε, στο Αιγαίο. Με βάση τα καταγεγραμμένα γεγονότα που έχουμε, τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας γίνονται σουρωτήρι κάθε μέρα από δεκάδες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και τουρκικών πλοίων, τα οποία κάνουν έρευνες ή τρυπούν ήδη στις ΑΟΣ άλλων χωρών δίπλα στις δικές μας ή δεσμεύουν δικά μας τμήματα του θαλάσσιου χώρου με οδηγίες με ναύτεξ. Αυτή πρόκειται για την Τουρκία. Τη στιγμή λοιπόν που κάνει αυτή τη δήλωση ο κ. Υπουργός, αναζωπυρώνεται για άλλη μια φορά το στρατιωτικό εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δισεκατομμύρια σε εμπορικές στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα που στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που έχουν δημιουργήσει αυτοί οι ανταγωνισμοί, είναι μια χώρα σύμμαχος. Το ίδιο το ΝΑΤΟ, στο οποίο θέλει πιο βαθιά να βάλει τη χώρα μας η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δεν αναγνωρίζει σύνορα εθνικά στο Αιγαίο. Το θεωρεί μια γκρίζα ανατολική θάλασσα. Και αν κάποιος έχει ακόμη αμφιβολίες για το κατά πόσο η συμμετοχή μιας χώρας σε αυτού του είδους τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι οι άλλοι οργανισμοί που στείνονται, μάλιστα σε ένα πλαίσιο που υπάρχει όλο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν στην περιοχή μας που εκφράζεται, μπορεί να δει και την κατάσταση στην Κύπρο, μια Κύπρος η οποία είναι μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχει βάσεις ξένες στο έδαφος της. Αυτά σε τίποτα δεν περιόρισαν ούτε άλλαξαν την κατάσταση, όπου έχουμε το 1/3 του νησιού κατεχόμενο, δεν έχει δώσει λύση αυτή η κατάσταση στο πρόβλημα εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Άρα αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα γεγονός που πρέπει να το πάρεις υπόψη, ότι η συμμετοχή σε αυτού του είδους τους οργανισμούς, αυτές τις είδους τις αντιθέσεις, δεν μπορεί να δώσει λύσεις
προς όφελος των λαών στην περιοχή. Έχουμε και ένα νέο στοιχείο σε αυτή την συμφωνία, έτσι τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκε σε δημοσίευμα της Καθημερινής, ότι η χρονική διάρκεια αυτής της συμφωνίας δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν καταγγελθεί από τη μία από τις δύο χώρες. Εμείς έχουμε υπογραμμίσει, είναι μια πάρα πολύ άσχημη για την δραστική εξέλιξη, ακριβώς γιατί από ένα πλαίσιο ετήσια συμφωνίας περίπου που ανανεωνόταν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι τώρα, τώρα πάμε σε μια πολυετούς αόριστη συμφωνία, πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή, να κάνουν μακρόπνοα σχέδια για το πώς θα αξιοποιούνται και πώς θα αναβαθμιστεί συνολικά η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, κάνοντας αλλαγές υποδομών, για παράδειγμα στη βάση της Σούδας, για να γίνει μεγάλο πολεμικό ορμητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εγκατάστασης πυρηνικών όπλων, για παράδειγμα στον Άραξο, ή και νέων τεχνολογιών που θα αξιοποιούνται στους σύγχρονους πολέμους που γίνονται, όπως είναι η βάση των drones στη Λάρισα, όπως είναι η βάση ελικοπτέρων και όπως σωστά αναφέρατε, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά πια στο διηνεκές, εμπλέκοντας τη χώρα μας σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, οι οποίες χρωματίζονται αν θέλετε και από τις απαντήσεις που δίνουν και οι αντίπαλοι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον σύνθετο και σκληρό ανταγωνισμό. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει κάθε νέα βάση η οποία δημιουργείται των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο μαλακό της υπογάστριο, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, ότι είναι ένας πιθανός στόχος. Ή δεν μπορούμε εμείς στα νέα δεδομένα. Και θυμίζω, αν μου επιτρέπετε κύριε Νικολάου, ότι η Ρωσία ενδιαφερόταν για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτοί οι ανταγωνισμοί εξελίσσονται σε πολλά επίπεδα. Είναι βεβαίως οικονομικοί, είναι πολιτικοί, αλλά κλιμακώνονται, όπως έχουμε δει στην περιοχή μας, και σε στρατιωτικές αναμετρήσεις. Είναι, πώς να το πω, θα ήταν λάθος μεγάλο να υποτιμήσουμε την πολεμική δυνατότητα και τη δύναμη που έχουν μια σειρά από τα κράτη με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ανταγωνίζονται. Για παράδειγμα, να υποτιμήσουμε την πολεμική ικανότητα του Ιράν, που στέλνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση μετά από όλα αυτά τα οποία γίναν το καλοκαίρι με το τάνκερ το ιρανικό κτλ. Τώρα πάει και ένα βήμα παραπέρα, στέλνοντας ή έχοντας την πρόθεση να στείλει δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα αφήνεις στο απειρόβλητο. Να μην τα συνυπολογίσεις. Βεβαίως. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι πάρα πολύ υποψιασμένος. Θα απαντήσουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα με μαχητικές μαζικές κινητοποιήσεις. Το ΚΚΕ, σωστά το είπατε, είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της πάλης για να καταγγελθεί αυτή η νέα συμφωνία, να καταγγελθεί η επικίνδυνη τροπή που παίρνουν τα πράγματα για τον ελληνικό λαό. Επίσης φορείς του μαζικού κινήματος, στους οποίους συμμετέχουν και οι κομμουνιστές, όπως είναι η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ηφαιστική Ειρήνη, οργάνωση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, θα είναι μπροστά, θα δώσουν μαχητική απάντηση, έτσι ώστε να κάνουμε καθαρό ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς η αυξανόμενη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους επιθετικούς οργανισμούς, στα σχέδια των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ στην περιοχή, πράγμα το οποίο μπορεί να στείλει το λαό μας ουσιαστικά να γίνει ανθρώπινο τείχος που θα σταθεί απέναντι στις δυνάμεις όταν και αν προκύψει στρατιωτική αναμέτρηση, και ότι η λύση πραγματικά είναι έξω από αυτούς τους οργανισμούς, από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια του δικού μας λαού, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τους άλλους τους γειτονικούς μας, που δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε, να αποκτήσουμε σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και φιλία. Κύριε Νικολάου, ένα ακόμη επιτρέψτε μου θέμα να θίξουμε. Έχει να κάνει φυσικά με τους πρόσφυγες, μετανάστες. Είχαμε χθες επεισόδια, δυστυχώς. Πολύ τραγικό γεγονός. Το θάνατο μιας γυναίκας και ενός μωρού. Τώρα, εγώ θα ήθελα λίγο να μπούμε στην συμφωνία την οποία εσείς την καταγγέλλετε και τη θεωρείτε και επικίνδυνη και απάνθρωπη, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αν και όλοι θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας, το ΚΚΕ λέει ότι δεν κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, πριν από δύο εβδομάδες, επισκεφτήκαμε σχεδόν όλα τα kit, όλα τα hot spots που υπάρχουν στα νησιά, αλλά και τα κέντρα που έχουν διαμορφωθεί στην ενδοχώρα. Είχαμε τη δυνατότητα εκεί να συνομιλήσουμε με το προσωπικό, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες, που είναι πραγματικά πολύ λίγοι,
είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν μπορούν να βγάλουν τον όγκο της δουλειάς. Mm-hmm. Είδαμε τις εγκαταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν... Δηλαδή όταν έχεις εγκαταστάσεις για 1.000 ανθρώπους και έχεις 4.000, mm-hmm. για παράδειγμα, mm-hmm. δεν γίνεται. Όταν έχεις τιμόρια εγκαταστάσεις για 5.000 και έχεις πάνω από 10. Σωστά. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι απάνθρωπη, είναι στερή. Τους ανθρώπους από κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, χωρίς τη συμφωνία, κύριε Νικολάου, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Προσέξτε να δείτε ποια είναι τα στοιχεία όμως. Ναι, ναι. Τα στοιχεία είναι ότι οι λίγες μετακινήσεις που γίνονται, επανοπροωθήσεις, εμπαστούς θα το πω έτσι, μετά από λίγους μήνες, στις νέες καραβιές που έρχονται, είναι μέσα άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από εδώ. Mm-hmm. Εάν δεν λύσεις το βασικό πρόβλημα, την αιτία που δημιουργεί τις μεταναστευτικές ροές, που είναι η διατήρηση και η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης, για παράδειγμα στη Συρία, που κάθε δύναμη παίζει με βάση τα δικά της συμφέροντα. Εκεί, αν θέλετε, εκφράζεται και η μεγάλη διαφωνία μεταξύ της Τουρκίας, Ηνωμένες Πολιτείες, των ΝΑΤΟ κτλ. Αν δεν λύσεις το πώς τους ανθρώπους που έρχονται στα νησιά γρήγορα θα τους μετακινείς σε κέντρα φιλοξενίας, που θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες, που θα τους καταγράφουν, θα τους παρέχουν τη φροντίδα που χρειάζονται, την ιατρική, την νομική στήριξη, και θα τους επιτρέπουν να φύγουν να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού. Mm-hmm. Οποιοδήποτε είδους τέτοια συμφωνία που έχει και, πώς να το πω, παίζει και ρόλο στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις των κρατών, mm-hmm. δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Εμείς λέμε, είναι καθαρή η λύση. Χρειάζεται να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νησιά, να δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας ανθρώπινα στην ενδοχώρα, όπου να εξετάζονται γρήγορα οι περιπτώσεις, να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδέψουν στον τελικό τους προορισμό, και βεβαίως να πάρεις μέτρα, όχι μόνο αποσυμφόρηση, αλλά και στήριξη του ελληνικού νησιωτικού πληθυσμού, mm-hmm. και της αποζημίωσης των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν πληγεί από το διπλό εγκλωβισμό που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές φτιαγμένα τα hot spot. Mm-hmm. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις που παίζουν αυτό το απαράδεκτο παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα.